Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο μας το 8ο Διεθνές Συνέδριο Οπτικής Επικοινωνίας με θέμα την ανεκτικότητα. Είναι μεγάλη μου χαρά φυσικά που καλωσορίζω και όλους εσάς εδώ στους χώρους μας. Το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ, όπως πολλοί γνωρίζετε, είναι άμεσα συνδεδεμένο και συνώνυμο, θα τολμούσα να πω, με τους τομείς της τέχνης και της οπτικής επικοινωνίας, αφού από πολύ νωρίς ένταξε στα προγράμματά του προγράμματα καλών και εφαρμοσμένων τεχνών. Εδώ και τέσσερις σχεδόν δεκαετίες, η Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών έχει αναπτύξει υψηλής ποιότητας προπτυχιακά προγράμματα και πρωτοπόρα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, περιλαμβανομένων και διδακτορικών σπουδών στους τομείς των καλών τεχνών και εφαρμοσμένων τεχνών, και μέσα από αυτά έδωσε εφόδια σε χιλιάδες νέους, όχι μόνο να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά να μπορούν να αναπτυχθούν και ως άτομα. Να μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, την αυτογνωσία τους και να μπορούν να δουν τον κόσμο με μια κριτική ματιά. Το Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων και ενεργών, συνειδητοποιημένων πολιτών. Ως Πανεπιστήμιο πιστεύουμε στη δύναμη της τέχνης και αγκαλιάζουμε και στηρίζουμε πολύπλευρα όλες τις πρωτοβουλίες που αφορούν στην τέχνη και το design. Έτσι, όταν η Αγγελική Αθανασιάδη, η ψυχή του σημερινού συνεδρίου, ήρθε πριν από καιρό στο γραφείο μου μαζί με τον κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας, καθηγητικό Σταμάντζαλο, για να μιλήσουμε για το εγχείρημά της, τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου οπτικής επικοινωνίας με θέμα την ανεκτικότητα, ήταν με μεγάλη χαρά που συμφωνήσαμε να φιλοξενήσουμε το συνέδριο εδώ στους χώρους μας. Όσο πλησίαζαν οι μέρες του συνεδρίου, η αλήθεια είναι ότι το αίσθημα χαράς το συνόδευε όλο και πιο έντονα και το αίσθημα της ευθύνης. Και αυτό λόγω κυρίως του θέματος του συνεδρίου, την ανεκτικότητα. Σε ένα κόσμο που όλοι ξυπνούμε κάτω από τον ίδιο ήλιο και όλοι κοιμόμαστε κάτω από τον ίδιο ουρανό, αλλά φαίνεται να μας χωρίζουν τόσα πολλά, αφού παράδιπλά μας σκοτώνεται κόσμος σε παράλογους πολέμους, η ανεκτικότητα, η ικανότητά μας δηλαδή να ανεχθούμε την ύπαρξη απόψεων ή συμπεριφορών με τις οποίες διαφωνούμε, έχει τεράστια σημασία. Νομίζω ότι χωρίς να μπορούσε να το προβλέψει, η Αγγελική κατάφερε να κάνει το πιο επίκαιρο συνέδριο για το πιο σημαντικό θέμα, χρησιμοποιώντας τα πιο κατάλληλα μέσα. Η Άντρια Ζαφυράκου, η ελληνοκύπρια καλύτερη δασκάλα του κόσμου, μια αφοσιωμένη δασκάλα τέχνης σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες γειτονιές του Λονδίνου, που κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες συναδέλφους της από 170 χώρες και 30.000 συμμετοχές, και λάβε το πρώτο βραβείο ως η καλύτερη δασκάλα στον κόσμο το 2018, είπε: «Νομίζω ότι οι τέχνες είναι ο απόλυτος πυρήνας των πάντων. Το μεγαλύτερο λάθος», και μιλούσε για το εκπαιδευτικό σύστημα, «είναι να κάνεις τις τέχνες χόμπι και εξωσχολικές. Μέσα από την τέχνη μπορούμε να μεταφερθούμε σε τόπους και σε χρονικές περιόδους που είτε δεν είχαμε την ευκαιρία να πάμε ή που είναι αδύνατο να πάμε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μας βοηθά να εξασκούμε αυτή τη μαγευτική ανθρώπινη ικανότητα να φανταστούμε, να νιώσουμε, να αισθανθούμε γι' αυτό το κάτι που δεν βιώσαμε, γι' αυτό το κάτι που είναι άγνωστο προς εμάς, γι' αυτό το κάτι που ίσως να μην μπορέσουμε ποτέ να βιώσουμε. Η τέχνη δηλαδή λειτουργεί, συγγνώμη, ως κινητήρια δύναμη για την συναίσθηση, για την ικανότητά μας να ταυτιστούμε συναισθηματικά με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου και να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά και τα κίνητρά του. Για αιώνες, οι καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει έργα που εξερευνούν, αντανακλούν και υπερασπίζονται κοινωνικά ζητήματα. Η τέχνη προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για να έρθουμε πιο κοντά και να εκφράσουμε τα κοινά μας στοιχεία, την κοινή μας ανθρώπινη ύπαρξη. Να αμφισβητήσουμε προκαταλήψεις και στερεότυπα, να πυροδοτήσουμε συνομιλίες, να συνδεθούμε με διαφορετικούς ανθρώπους, να εμπνευστούμε, να φανταστούμε νέες λύσεις και να προωθήσουμε δράσεις για θετική αλλαγή. Η τέχνη κάθε μορφής, είτε είναι η μουσική, ο χορός, οι εικαστικές τέχνες, ο κινηματογράφος, το θέατρο ή η γραφή, πάντα από τα πανάρχια χρόνια έπαιζε σπουδαίο ρόλο στα κινήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η τέχνη μας πάει από το πραγματικό στο δυνητικό, από αυτό που υπάρχει σε αυτό που θα μπορούσε να υπάρξει, από το εγώ στο εμείς και το όλοι, και από τον κόσμο όπως είναι στον κόσμο όπως θα μπορούσε να είναι. Μας βοηθά να καταλάβουμε λίγο περισσότερο το διαφορετικό και το άγνωστο.
Πόσο αναγκαίο και πόσο σημαντικό αλήθεια ακούγεται αυτό, ειδικά αυτές τις μέρες. Η τέχνη αλλάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται για τον κόσμο. Εμείς εδώ, στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, το πιστεύουμε έντονα ότι ειδικά για τους νέους ανθρώπους, η τέχνη μπορεί να δώσει φωνή στις ανησυχίες τους και να τους κινητοποιήσει για να γίνουν η αλλαγή που ο κόσμος μας χρειάζεται. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο και είμαι σίγουρη ότι οι καταξιωμένοι επαγγελματίες, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί που έχουμε μαζί μας θα μας εμπνεύσουν και θα μας προβληματίσουν. Σας ευχαριστώ. Thank you.